Θεσσαλονικιώτης, αλλά είμαι από Αθήνα. Μένω δηλαδή Αθήνα. Ήθελα να πω, Κωστή μου, φίλε μου, με συμμήχη στεναχωρήσει. Γιατί, καταρχάς μου Παναθηναϊκό, δεν το είπα. Γιατί σε στεναχώρησε, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Γιατί μου είχε πει μικρή ομάδα Παναθηναϊκό, τώρα θα βγει με καμιά κόντρα στον Άρη να πάρει κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι μικρή ομάδα Παναθηναϊκό. Όχι, είναι η Μπαρτσελόνα. Με τον, ξέρω εγώ, με τον Μπουζούκι και με τον Χατζηγιοβάνι και τον Χατζη αυτό. Από αυτή την άποψη έρχεται Κυριακά. Πόσα χρόνια είναι στο μνημόνιο ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός? Τουλάχιστον 7 χρόνια και δεν βρήκε λύση. Μικρή ομάδα αρχίζει και γίνεται. Δηλαδή η παρατεταμένη. Όπα. Τι όπα. Είναι μικρή ομάδα. Στάσου, ρε. Παίζει στο γήπεδό τη. Όχι, παίζει στο ΑΚΑ. Ένα. Δεύτερον, είναι σε μνημόνιο. Είναι σε μνημόνιο. Είναι, όταν παίζει με τον Ολυμπιακό ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, δίνει ένα 35 τον Ολυμπιακό Άσο. Όταν παίζει πάω Παναθηναϊκός, δίνει ένα 40 τον Άσο. Δεν είναι μικρή ομάδα, τι είναι. Δηλαδή, αν πάει Ξάνθη στην Τούμπα, πόσο θα τη δώσει ένα 30 και σε ένα 40, τι είσαι, μεγάλη ομάδα είσαι. Τι όπα. Όπα, σε αγαπώ και δεν σου το είπα. Λέγε παρακάτω, ναι. Δεν έχω μιλήσει όμω. Ενσαφήνω, τι. Από όλου εκεί πάνω σα. Άι, πάω, δουλειά, είναι μεγάλη τελικά. Έλα μωρέ τώρα με τον Golden Boy τώρα, τον Αλαφούζο εκεί πέρα. Άσε με που είσαι μεγάλη ομάδα τώρα. Πέρασε έξω από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και νόμιζα να βγουν φαντάσματα τις προάλλες που ήμουν στην Αθήνα τώρα. Τι μεγάλη ομάδα, ρε. Τι στόχο έχεις του χρόνου? Στόχο. Ναι. Μπορεί, είπαμε κυριακά, μπορεί να συμφωνώ με αυτό που λέει. Εμάς συμφωνείς, γιατί δεν τσακωθώ μαζί σου τώρα. Δεν τσακωθώ μαζί σου. Ωραία. Τι στόχο έχει. Αυτός δεν ξέρει να συζητάει, μόνο καυγάδες. Όχι, ρε παιδάκι μου, ο Παναθηναϊκός του χρόνου. Τι στόχο έχει. Πε. Άντε, φύγε. Με τον Κηδεμόνα το Σεπτέμβριο. Ναι.